Αγκαρία. Στρατός. Είναι άχρηστη. Δεν περιγράφεται με τίποτα. Ενοχλητική. Κάτι απαραίτητο. Βαρετό. Αφήστε το καλύτερο. Ένας λόγος για να μαζέψουμε το σπιτάκι. Άνοιγμα βαλίτσας και 5 μέρες φυλακή. Βοηθάει να είμαστε σε τάξη, αλλά είναι σπαστικό ότι πρέπει να έχεις κάποιον πάνω από το κεφάλι σου. Περί τι? Κάτι που πρέπει να βγει από το πρόγραμμα. Κάποιες φορές ξέρετε τι γίνεται. Σου λένε εσύ επιθεώρησες κανονικά, σκοτωμούσε εκεί πέρα, φτιάξτε κρεβάτια, παιδιά, παιδιά, κρεβάτια έξω, τα παπούτσια, γίνεται χαμός. Και τελευταία στιγμή ακυρώνεται η επιθεώρηση κατά συνεδρίες να περάσουν για απογευματινό. Όχι ρε φίλε, πέστε μας από την αρχή, τι να μην είναι βρώμικα κατά σπιτάκια. Άμα δεν υπήρχε επιθεώρηση, θα είμαστε άνω κάτω στο σπιτάκι. Η ζωή μας, μια λαμπρή πορεία προς το φως. Μαρτύριο. Ανήκουστο. Σου χαλάνε τις ωραίες τιμές κατασκήνωσης. Βάσανε. Ανύπαρκτα. Ο μεγαλύτερος εχθρός. Το πιο σπαστικό πράγμα εδώ πέρα, αλήθεια το λέω αυτό. Δεν πλαβαίνω και πολλά είναι αλήθεια, αλλά εντάξει. Υπάρχουν ακόμα. Απαραίτητα για να κυλάει το πρόγραμμα. Δεν θες να τα ακούς. Ακούς καμπανάκια γιατί τώρα, γιατί τώρα. Και τις περισσότερες φορές γίνεται πάντα στην καλύτερη στιγμή. Όπου φύγει, φύγει. Και αν πρόλαβες, έζησες. Τα τραγούδια είναι πολύ ωραία. Τα τραγούδια είναι πολύ, είναι σαν τη Βυζαντινή. Υμνούμε το Θεό. Είναι αρπαστικά. Τα τραγούδια είναι κάτι μαγικό, κάτι απερίγραπτο. Εξαιρετικότατα. Ό,τι καλύτερο. Τόνση. Το καλύτερο να νουρίσμα. Ο λόγος που ευαγγελιάζουμε. Ξελαρίγιασμα. Είναι πολύ ωραία, αλλά μέτρων άριστον λένε και αρχαίοι. Πρέπει να προσέχουμε λίγο πόσα λέμε. Η φωνή δεν αντέχει. Κλινή φωνή, δεν γίνεται, πολύ φωνάζουμε. Δεν είναι τραγούδια. Γκαρίκλια σκέτο. Έτσι θα είναι όλη η ζωή μας. Βγάλτε λίγο τις αχινώσεις. Λύτρωση. Απόλαυση. Παγωμένο. Ό,τι καλύτερο. Ένας τρόπος για να δροσιστούμε. Ευκαιρία να δροσιστούμε, πάρα πολύ ωραίο. Το καλύτερο. Μια ώρα έτσι χαλάρωσης και αναψυχής. Να έχεις κάτι ωραίο δροσιστικό. Οι εργασίες, ξέρω εγώ. Εργασίες. Το γερτήριο. Το πρωινό ξύπνημα. Το μεσημεριανό σιωπητήριο. Το σιωπητήριο. Τα καμπανάκια. Τα τραγούδια το βραδινό. Το να υπήρχε αρχηγός, ομαδάρχες, στελέχη, οτιδήποτε μου χαλάει τη μέρα. Η πρωινή γυμναστική. Οι ώρες εργασίες. Τις εργασίες και την θεώρηση. Μάλλον πρωινή γυμναστική. Εγερτήριο 3 ώρες αργότερα. Ελεύθερη ώρα το βράδυ να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ελεύθερη ώρα με το κινητό. Διαγωνισμός ραντεφέ. Επιπλέον πρωταθλήμα. Να υπάρχει ως πρωτάθλημα το Big Bon σε ομαδικό. Στοιχηματική εταιρεία. Πρωτάθλημα στη θάλασσα. Θα έφερα τον Μπερναμπέου εδώ. Θαλάσσια αθλήματα ή μία έξοδο, ξέρω εγώ, μία ό,τι πορεία, κάτι τέτοιο. Άπειρο περίσσευμα. Θα βαδίζουμε στο μονοπάτι που στο τέρμα. Θα είχα μια μέρα τελείως ελεύθερη. Θα έβαζα σιωπητήριο στις 3 ώρα το βράδυ. Θα έδινα όλα τα κινητά στα παιδιά. Θα άφηνα τα παιδιά να έχουν ελεύθερη ώρα με το κινητό. Ρεπό σε όλους. Θα έδιωχνα τον κύριο Κωνσταντινίδη σίγουρα. Θα άλλαζα τους διαιτητές. Θα άφηνα τα παιδιά στην ησυχία τους. Θα άφηνα τα παιδιά να κάνουν το πρόγραμμά τους όπως θα θέλουν. Θα άφηνα τα παιδιά να ζήσουν μια μέρα χωρίς καμπανάκια και χωρίς γυμναστική.